Ο πολίτης και ο δημότης μας πρέπει να έχει μαζί του σίγουρα την αστυνομική του ταυτότητα και το άμκα του και μπορεί καθημερινά μέχρι και την Πέμπτη από τις 10 έως τις 2 στην κεντρική πλατεία, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εδώ μπροστά από το ρολόι, να προχωρούν και να κάνουν τη διενέργεια rapid test. Είναι μια ενέργεια που δεν έχει σταματήσει ουσιαστικά από τον Δήμο Ξάνθης όλους αυτούς τους μήνες. Σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο και με τον ΕΟΔΗ προχωράμε σε αυτές τις ενέργειες για να μπορέσουμε να περιορίσουμε και να σταματήσουμε και τη διασπορά του κορονοϊού κυρίως σε ασυμπτωματικούς συμπολίτες μας. Έχει μια μεγάλη συμμετοχή. Σήμερα είχαμε, από ό,τι με ενημέρωσαν, 170 rapid τεστ και βγήκε ένας θετικός. Είναι μια ευχάριστη εικόνα αυτή τη στιγμή για την πόλη της Ξάνθης, αλλά σίγουρα δεν είναι μια εικόνα η οποία πρέπει να εφησυχάζουμε, να εφησυχάζει ο πολίτης και να νομίζουμε ότι έχουμε ξεπεράσει το πρόβλημα. Θεωρώ ότι είμαστε στο τέλος της μεγάλης ταλαιπωρίας και του προβλήματος που δημιούργησε ο κορονοϊός. Από εκεί και πέρα η πόλη της Ξάνθης έχει αποδείξει το τελευταίο διάστημα και οι πολίτες της ότι η μεγάλη και σκληρή δοκιμασία που υπέστη ο τόπος μας το καλοκαίρι και είναι ένα μεγάλο παράδειγμα και συνετίστηκαν όλοι οι συμπολίτες και δημότες και όλοι μας έχουν ουσιαστικά βάλει μέσα στον τρόπο ζωής τους τα μέτρα που πρέπει να τηρεί κάθε οικογένεια και ο καθένας από εμάς προσωπικά. Από εκεί και πέρα είναι ευχάριστο αυτό που βλέπουμε, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε. Έχουμε φτάσει λίγο πριν το τέλος, θέλει ακόμα μια προσπάθεια από όλους μας, ώστε η Ξάνθη να είναι από τις καθαρές και no COVID περιοχές. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή με τα στατιστικά που υπάρχουν ο νομός Ξάνθης και ο νομός Ροδόπης αυτή τη στιγμή είναι ίσως οι μόνες λευκές περιοχές στην Ελλάδα, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας εφησυχάζει, το τονίζω, πρέπει να είμαστε, να τηρούμε τα μέτρα προστασίας ο καθένας για τον εαυτό του και θεωρώ ότι να μην παρασυρθούμε και από την ηλιοφάνεια και από τις καιρικές συνθήκες και νιώσουμε λίγο χαλαροί. Μια λάθος κίνηση, τη λάθος στιγμή, στο λάθος τόπο μπορεί να αλλάξει όλα τα δεδομένα, οπότε πρέπει να είμαστε σε μεγάλη προσοχή, να αντιμετωπίσουμε ο καθένας με την επιθυνότητα που αντιμετωπίζουμε τόσο καιρό όλη αυτή την κατάσταση. Έχουμε φτάσει λίγο πριν το τέλος και θεωρώ ότι είμαστε κοντά στο να βγούμε νικητές από όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έχουν κάνει και έχουν ταλαιπωρηθεί όλες οι δημότες μας.